Και πάμε τώρα στο άλλο κεφάλαιο. Και θα έρθουμε λίγο, θυμάστε την κουβέντα που κάνουμε εδώ με όλα τα αφηγήματα και τον ενεργειακό σανό. Σας έχω πει ότι έρχεται το καλοκαίρι. Κάτι δειλά-δειλά λέει ο νυν υπουργός αρμόδιος για τα θέματα ενέργειας. Αλλά το τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και αν θα επανέλθει η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι λίγο φλού. Αφήστε τώρα όπως φλού είναι και αυτά που λένε δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Εδώ όμως ήρθαν τώρα τα δημοσιεύματα και μάλιστα από το Φίλιο Τύπο που αρχίζουν και γράφουν αυτά που συζητάμε εδώ με ειδικούς, ότι έχει γίνει πονοκέφαλος η ραγδαία αύξηση των ΑΠΕ και δημιουργεί η αύξηση των ΑΠΕ κινδύνους αστάθειας, διότι ούτε εργαλεία ούτε κανόνες υπάρχουν από τη διείσδυση στο σύστημα και την ευστάθειά του των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λέτε γίνονται αυτά? Όλα γίνονται. Διότι ως γνωστόν, αν όλα γίνονται για τα μπικικίνια των ολίγων, γίνονται και άναρχα και ακανόνιστα και δημιουργούν στο ήδη προβληματικό σύστημα περαιτέρω προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν διευθυντής του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Και είναι βεβαίως διδάκτορ μηχανικός μεταλλίων. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σακίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, αν έχετε υπόψη σας όλη αυτή τη συζήτηση ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής από το καλοκαίρι και μετά είναι κάπως στο φλού, αν επανέρχεται ή όχι. Κοιτάξτε, η ρήτρα αναπροσαρμογής είχε επανέλθει έτσι κι αλλιώς, διότι τα τιμολόγια είχαν φουσκώσει. Είτε είχαν ρήτρα είτε δεν είχαν ρήτρα, απλώς είχε αλλάξει όνομα. Συνεπώς η ρήτρα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Μάλιστα. Ωστόσο για το θέμα που θίξατε, δυστυχώς με την μαζική δολοφονία που συνέβη στα Τέμπη μάθαμε το πάμε και όπου βγει, και αυτό πιστοποιείται καθημερινά όχι μόνο στον ηλεκτρισμό αλλά και στο κλείσιμο της μεγάλης γέφυρας των Σερβίων εδώ στη δική μας περιοχή στην Κοζάνη, και με τη φωτιά που έγινε χθες στο διοικητικό πρωτοδικείο του Πειραιά, όπου υπάρχει οργισμένη ανακοίνωση του Προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου ότι είχε προειδοποιήσει ότι το κτίριο έχει ξανακαεί και είχε προειδοποιήσει ότι θα καεί κόσμος εκεί πέρα. Μάλιστα. Είμαστε η χώρα του πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Ισχύει περισσότερο το πάμε και όπου βγει λοιπόν στην ευστάθεια ή την αστάθεια του συστήματος με τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύει περαιτέρω το πάμε και όπου βγει? Ναι, και αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα. Κοιτάξτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από το 2013 ο ΑΔΜΙΕ είχε εκφράσει δημοσίως την αγανάκτησή του για τις πολλές άδειες ΑΠΕ που είχαν εκδοθεί χωρίς κριτήρια, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Και δεν είχαν καμία σχέση με τις ανάγκες της χώρας, γιατί έχουν σχέση με τις ανάγκες της Βόρειας Ευρώπης. Βάζουμε εδώ ΑΠΕ για να στέλνουμε ρεύμα φθηνό στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό ακριβώς γίνεται. Μετατρέπουμε τη χώρα σταδιακά σε ένα βιομηχανικό οικόπεδο των Βορειοευρωπαίων. Και γι' αυτό ακριβώς θα ακούτε ότι από εδώ και πέρα θα μας βάζουν το χέρι στο πορτοφόλι για να χρηματοδοτούμε δίκτυα. Είναι το νέο ιερό δισκοπότηρο. Αυτός λοιπόν είναι ένας σχεδιασμός που υπάρχει εδώ και πάνω από 15 χρόνια από τους Γερμανούς, που τι έλεγε αυτός ο σχεδιασμός? Θα γεμίσουμε ΑΠΕ παντού, θα βάλουμε δίκτυα για να στέλνουμε το ρεύμα από τις περιοχές όπου παράγεται με τις ΑΠΕ, θα το στέλνουμε στη Βόρεια Ευρώπη, η οποία δεν έχει πολύ ρεύμα διότι έπρεπε να κλείσει τα πυρηνικά η Γερμανία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Στο ότι είναι ένας σχεδιασμός που έγινε από άλλους, δεν έχει σχέση με τις ανάγκες της Ελλάδας. Και φτάνουμε τώρα στο 2023 να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Ωστόσο, το 2015, όταν ο τότε πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, είχε πάει στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, είχε πει ότι το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ στα μικρά συστήματα δεν μπορεί να ξεπερνάει το 7-8%. Mm-hmm. Υπάρχει δημοσιευμένο το βίντεο από την εξέταση του κυρίου Παναγιωτάκη στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής. Το Μάρτιο του 2016 έγιναν απανωτά blackout στη Ρόδο και στη Χάλκη λόγω ακριβώς της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ, και υπάρχει ανακοίνωση της ΔΕΗ
που φωτογράφιζε την υψηλή διείσδυση των αιωλικών μικροσύστημα της Ρόδου και της Χάλκης. Υπάρχει ανακοίνωση του ΔΔΕ, του διαχειριστή του συστήματος διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος, το Απρίλιο του 2018, προειδοποίηση για διακοπές ρεύματος στην Κρήτη λόγω της άπνοιας που είχε απενεργοποιήσει τα αιωλικά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ακριβώς το πρόβλημα, ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει. Είναι ακριβώς ο ίδιος ΑΔΜΙΕ που στις 7 Οκτωβρίου του 2022, πριν από ένα εξάμηνο, έβγαλε μια πανηγυρική ανακοίνωση ότι για 5 ώρες οι ΑΠΕ κάλυψαν το 100% των αναγκών της χώρας, κάτι που βεβαίως δεν ήταν σωστό, δεν ήταν αληθινό. Απλώς η παραγωγή των ΑΠΕ υπερεύαινε τις ανάγκες της χώρας και ο ΑΔΜΙΕ δεν ήξερε τι να κάνει το ρεύμα και το έστελνε στο εξωτερικό, και ξέρετε όταν το ρεύμα δεν ξέρει κανείς τι να το κάνει και το διώχνει από το σύστημα για να προστατεύσει την ευστάθεια του συστήματος, αυτό το διώξιμο του ρεύματος που είναι αχρίαστο γίνεται σε μηδενικές τιμές ή και σε αρνητικές τιμές. Πληρώνουν κάποιους για να το παραλάβουν, προκειμένου να μην καταρρεύσει το δίκτυο. Μισό λεπτό, κύριε Κολοβέ, γιατί για σας είναι παιχνιδάκι. Θέλω να το καταλάβει όμως ο απλός ακροατής. Θα σου πει, αν θέλετε, και καλό προαίρετα. Μα κύριε Κολοβέ, δεν θα ήταν το καλύτερο να είναι 100% η παραγωγή ρεύματος στη χώρα από ΑΠΕ και να έχει και πλεόνασμα, ή δεν είναι έτσι όταν μιλάμε για ευστάθεια συστήματος? Θέλω να τους το εξηγήσετε να το καταλάβουν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί η λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης, του δικτύου μεταφοράς της χώρας, βασίζεται στην κάθε στιγμή ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στη ζήτηση ηλεκτρισμού. Mm. Παράγουμε ηλεκτρισμό για να καλύψουμε τη ζήτηση. Αν δεν παράγουμε αρκετό ηλεκτρισμό, θα υπάρχει έλλειμμα και κάποιοι θα μείνουν χωρίς ρεύμα, θα έχουν blackout. Αν παράγουμε περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε, αυτό δεν θα έχει που να πάει, και επειδή η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στην ισορροπία, είναι τα περίφημα 50 Hz, η συχνότητα των 50 Hz συν πλην 0,2 Hz, δηλαδή έχει όρια μεταβολής από 49,8 μέχρι 50,2. Αυτό λοιπόν είναι το ιερό δισκοπότερο του συστήματος μεταφοράς. Η συχνότητα πρέπει να είναι σε αυτά τα όρια, και αν ξεφύγει, επειδή υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά, επειδή λάμπει πολύ ο ήλιος και έχουμε πολλά φωτοβολταϊκά και επειδή ταυτόχρονα φυσάει και έχουμε παραγωγή από τα αιωλικά, αυτό το άθροισμα δημιουργεί μια υπερβάλλουσα προσφορά στο δίκτυο και αποσταθεροποιεί το δίκτυο, για τον πολύ απλό λόγο ότι τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά είναι πηγές ενέργειας τυχαίας παραγωγής, παράγουν όταν και αν φυσάει, όταν και αν έχει ήλιο, και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αξιόπιστες θερμικές μονάδες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να συνεχίζουν να λειτουργούν για την περίπτωση που θα πέσουν οι ρηπές του ανέμου ή που θα αρχίσει να φεύγει ο ήλιος. Αν πεις όμως ότι την κλείνεις αυτή τη θερμική μονάδα, θες τουλάχιστον 2 ώρες για να πάρει μπροστά. Αν χάσεις 2 ώρες, πέταξε το πυλάκι. Σωστά. Δεν είναι μόνο 2 ώρες. Προσέξτε, προσέξτε τι γίνεται. Οι θερμικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν συνεχώς, και αυτό σημαίνει ότι θέλουν αρκετές ώρες για να ξεκινήσουν. Οι βαριές θερμικές μονάδες που λειτουργούν αξιόπιστα και που δίνουν και πιο φθηνό ρεύμα θέλουν αρκετές ώρες. Υπάρχουν μονάδες θερμικών υγρών καυσίμων, ορυκτών καυσίμων, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα. Είναι τα ηλεκτροπαραγωγά ζέλη, είναι οι μονάδες ανοιχτού κύκλου. Αυτές λοιπόν προορίζονται για την κάλυψη των εχμών του συστήματος και είναι το πιο ακριβό μέσο παραγωγής ηλεκτρισμού. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει. Αντικαθιστούν τις φθηνές μονάδες με πανάκριβες μονάδες. Αντικαθιστούν τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου με αεροστροβιλικές μονάδες φυσικού αερίου, δηλαδή αυξάνουν το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που σας είπα. Πάμε και όπου βγει. Οι πολιτικοί έχουν εγκαταλείψει την τεχνική σκέψη και υποτάσσουν την τεχνική πραγματικότητα στις πολιτικές επιθυμίες. Και αν δεν τους αρέσει η τεχνική πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Άρα καταλαβαίνω ότι πίσω από το πράσινο αφήγημα, με τεχνικούς όρους αν το δούμε, υπάρχουν ζητήματα κρίσιμα. Πείτε μου, είναι ένα ακόμη πρόβλημα αυτή η πληροφορία ότι στο δίκτυο του ΔΔΕ χαμηλή και μέση τάση είναι συνδεδεμένα περί τα 6 γιγαβάτ διεσπαρμένα μικρά φωτοβολταϊκά και λίγα αιωλικά, τα οποία δεν μπορεί να δει ο διαχειριστής, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα να τα ελέγξει ούτε ο ΑΔΜΙΕ?
Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, ο ΔΔΕ βλέπει το δίκτυο μεταφοράς, το οποίο είναι στην υψηλή τάση. Ο ΔΔΕ βλέπει τη μέση και χαμηλή τάση. Τα δύο συστήματα δεν συνεργάζονται, δεν τα βλέπει, είναι διαφορετική υποσταθμή. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί κανείς να έχει ακριβή έλεγχο του πλήρους συστήματος. Άρα όλο αυτό το αφήγημα ότι όσο μεγαλύτερη εγκατάσταση ΑΠΕ, τόσο εγκύτερα στην πράσινη ανάπτυξη, κύριε Κολοβέ, τι εξυπηρετεί όταν έχεις τέτοια αστάθεια στο σύστημα, τέτοια μπλοκαρίσματα στο σύστημα? Προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα, και η κυβέρνηση έχει φροντίσει να δώσει τον ηλεκτρισμό σε 5 νταβατζίδες, όπως είχε πει κάποτε ο Καραμανλής πηγαίνοντας να φάει τα σουβλάκια στον Μπαϊρακτάρι. Στους 5 νταβατζίδες του ηλεκτρισμού, και όλοι οι Έλληνες είμαστε πλέον όμοιροι αυτών των 5 νταβατζίδων. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει. Άρα λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει το ηλεκτρικό σύστημα προς όφελος της χώρας, προς όφελος των Ελλήνων. Θα λειτουργεί προς όφελος των κερδών των 5 νταβατζίδων. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Λέει εδώ η Κάρμεν. Γιατί το λέτε, λέει, κύριε Κολοβέ? Ας σας βάλω εγώ, λέει, ένα κρίσιμο θέμα. Αν εγώ βάλω στη στέγη μου φωτοβολταϊκά για τη δική μου εξυπηρέτηση, δεν θα εξυπηρετούμε και θα τη μοιράζομαι και με άλλους? Ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση δεν έχει ενισχύσει το δίκτυο της χαμηλής τάσης, το οποίο το λειτουργεί ο ΔΔΕ, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να βάλει φωτοβολταϊκά στις στέγες. Και να μην μπορεί να βάλει και δικό του φορτιστή για να φορτίζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στα οποία μας πηγαίνουν υποχρεωτικά και όχι με τους νόμους της αγοράς. Αν λοιπόν θα βάζαμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε να καλύψουμε το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών της χώρας. Το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο. Μάλιστα. Υπάρχει δημοσιευμένη μελέτη από το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δεκέμβριο του 19, αν θυμάμαι σωστά την ημερομηνία. Αυτή λοιπόν η λειτουργία των φωτοβολταϊκών στις στέγες, τι θα έκανε? Θα αφαιρούσε εμπόρευμα από τους 5 νταβατζίδες, όπως τους είπα νωρίτερα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Άρα, μη υπάρχοντος του δικτύου είναι δώρον άδωρον, μου λέτε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Ή θα πρέπει να το δώσω. Εγώ ήθελα να βάλω φωτοβολταϊκά και δοκίμασα πέρυσι να βάλω φωτοβολταϊκά σε μια στίγη που έχω, αλλά ήταν εντελώς ασύμφορο. Και δοκίμασα να βάλω και ηλιακό θερμοσύμφωνα, γιατί τρύψει ο ηλιακός μου θερμοσύμφωνος, και διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένα κίνητρο για να βάλω ηλιακό θερμοσύμφωνα, να αντικαταστήσω τον ηλιακό μου θερμοσύμφωνα. Κατά τα λοιπά έρχεται το Υπουργείο και έχει βγάλει μια διαφήμιση που παίζει πάρα πολύ και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, και το είδα και σε αφίσα ακόμα, που λέει συμφωνία για την ενέργεια να μειώνουμε 10% την κατανάλωση ηλεκτρισμού κάθε χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό το κάθε χρόνο? Αυτό το κάθε χρόνο σημαίνει ότι από τις περίπου 51 τεραβατόρες που είναι η ζήτηση ηλεκτρισμού, η κατανάλωση ηλεκτρισμού σήμερα στην Ελλάδα, μέσα σε 10 χρόνια θα πέσει στις 16. 16 τεραβατώτες είναι η ζήτηση από το δημοτικό φωτισμό και άντε και τα ψυγεία. Τίποτα άλλο. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, άρα ο κύριος Κολοβός αυτό το πρόγραμμα που μας έχουν πει ότι θα τρέξει για φωτοβολταϊκά στις στέγες και μπαταρίες, πώς το βλέπει και τι πιστεύει, πώς θα γίνει? Θα είναι ένα ακόμα αποτυχημένο πρόγραμμα, όπως ήταν αποτυχημένο και το περσινό πρόγραμμα. Αυτό βλέπω εγώ. Διότι περιορίζεται καταρχήν, και κατά δεύτερον θα εξαρτηθεί από το πού θα δώσει προτεραιότητα ο ΔΔΕ, πού θα αντέχει το δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Λέει εδώ άλλος φίλος, κύριε Κολοβέ, το ξέρετε, λέει, ότι στις ΗΠΑ υπολογίζεται πως μέχρι το 30 πρέπει να δαπανηθούν για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής 1,5 με 2-3 για να το καταστήσουν αξιόπιστο, ώστε να μπορεί να μεταφέρει και να διανέμει την ενέργεια της ΑΠΕ, εδώ που το δίκτυο σε μεγάλο μέρος της χώρας είναι μεγάλης ηλικίας και κακοσυντηρημένο. Πόσα περίπου χρήματα χρειάζονται για την αναβάθμιση του και ποιος θα τα επιβαρυνθεί? Διότι χωρίς αναβάθμιση τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν. Η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη στο ποιος θα το επιβαρυνθεί. Αυτός που το επιβαρύνει τα πάντα. Καταναλωτής. Ο καταναλωτής. Είναι βέβαιο.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του δικτύου της Αμερικής, πρόσφατα το Φεβρουάριο, ο PJM, ο διαχειριστής του δικτύου των Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Φιλαδέλφια, όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Ακτής, έβγαλε μια έκθεση που λέει ότι γυράζουν οι παλιές θερμικές μονάδες με τις οποίες είχαμε ηλεκτρισμό όλα αυτά τα χρόνια, που είναι όχι μόνο κάρβουνο αλλά και τα πυρηνικά, και αντικαθίστανται οι επενδύσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, είναι κυρίως στις ΑΠΕ. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα ευστάθειας δικτύου και στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια πολύ έτσι εμπεριστατωμένη έκθεση της PJM, ίσως είναι εύκολο να την αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, ότι οι πολιτικοί έχουν δρομολογήσει σήματα επενδύσεων σε μονάδες ηλεκτρισμού αναξιόπιστες. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Είναι πολιτικό το πρόβλημα. Το έχω πει και άλλες φορές. Γιατί το έχουν επιλέξει? Έχουμε πολιτική κρίση. Μάλιστα. Γιατί το έχουν επιλέξει, θα σας πει κάποιος. Για ποιο λόγο? Για να τρέξουν οι πράσινες λεγόμενες επενδύσεις 10 κολοσσών. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Θα δείτε ποιοι κάνουν αυτές τις επενδύσεις και θα δείτε, αν ακολουθήσετε τη ροή του χρήματος, θα δείτε που κατευθύνονται τα χρήματά μας. Κύριε Κολοβέστα, στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που τελικά ήταν της τροπολογίας στα ανάγνωσμα με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας υδάτων κτλ., μέσα σε όλα τα άλλα υπήρχε και μια τροπολογία για εγκατάσταση ανεμογεννητριών άνω της 20ετίας, χωρίς εγκεκριμένα πιστοποιητικά, σε νησιωτικούς χώρους που δεν έχουν διασύνδεση. Και πολλοί είπαν ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Στην ουσία γίνονται τόποι αποθήκευσης απορριμμάτων ανεμογεννητριών που δεν τα θέλουν οι Ευρωπαίοι. Το συμμερίζεστε? Δεν την έχω υπόψη με αυτή την τροπολογία, αλλά αν είναι όπως την είπατε, αυτό ακριβώς πρόκειται, διότι είμαστε ακριβώς στην δεκαετία όπου αποσύρονται οι πρώτες ανεμογεννήτριες από τη Γερμανία. Μάλιστα. Αυτό, αυτό έφερε ο νόμος που πέρασε. Αυτό πέρασε. Ναι. Ότι άνω 20ετίας και χωρίς τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορούν να εγκαθίσταται. Καταλάβατε τώρα? Και δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές. Αυτό εφόσον είναι όπως το λέτε, είναι μια φωτογραφική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Πού πάμε λοιπόν ενεργειακά, κατά τη γνώμη σας, κύριε Κολοβέ? Το είπα όταν ξεκινήσαμε. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς γίνεται. Υποτίθεται ότι είμαστε σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, αλλά δεν υπάρχει απολύτως καμία ελευθερία στην οικονομία. Υπάρχει πλήρης κατεύθυνση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς τα αδιέξοδα του ηλεκτρισμού με τις συγκεκριμένες μορφές ανανεώσιμων, δίθεν ανανεώσιμων πηγών, διότι δεν είναι καθόλου ανανεώσιμη η φάση της παραγωγής τους, και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν σήματα επενδύσεων από την αγορά στους επενδυτές, διότι όταν βλέπουν ότι ευνοούνται οι βραχυχρόνιες επενδύσεις, οι αρπακολατζίδικες θα τις έλεγα εγώ επενδύσεις, κανένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να μπει στο χώρο του ηλεκτρισμού. Διότι μια επενδυτική απόφαση και με τον χρόνο κατασκευής μιας θερμικής μονάδας πάει σε βάθος αρκετών ετών. Όταν λέτε ότι είναι αμφιλεγόμενος και ο τρόπος παραγωγής τους των συγκεκριμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τι εννοείτε? Το είπατε προηγουμένως. Εννοώ ότι καταρχήν οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν σπάνιες γεές, τις οποίες ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, περίπου 95% της ελέγχει η Κίνα, και η επεξεργασία, η εξόρυξη και η επεξεργασία των σπάνιων γεών απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας και δημιουργεί και μια εξαιρετικά τοξική λίμνη τελμάτων στην Κίνα, που δεν έχει καμία σχέση με πράσινη ανάπτυξη. Είναι μια βιομηχανική ανάπτυξη της κακιάς ώρας. Αυτή λοιπόν η έλλειψη των σπανίων γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί σε αύξηση, αναγκαστικά αύξηση των εξορίξεων στον πλανήτη, και βεβαίως οι εξορίξεις δεν γίνονται πουθενά με ηλεκτρισμό ο οποίος παράγεται από ΑΠΕ, γίνονται με ορυκτά καύσιμα.
Μάλιστα. Λέει εδώ πέρα η φίλη ακροάτρια, σε ένα δήμο εδώ της Κρήτης, στο δήμο Μινώα Πεδιάδος, ενεργοποιείται εταιρεία με φωτοβολταϊκά όπου γίνονται μέλη και πολίτες. Έχουν κατά τη γνώμη του κυρίου Κολοβού μέλλον τέτοια σχήματα? Είναι οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες. Τι να σας πω, εξαρτάται από τις λεπτομέρειες με τις οποίες έχει συσταθεί κάθε ενεργειακή κοινότητα. Και αν έχει δίκτυο χαμηλής τάσης για να συνδέονται, ναι. Έτσι, το βασικό αυτό. Όχι μόνο αυτό. Έχω υπόψη μου κάποιες ενεργειακές κοινότητες οι οποίες έχουν στηθεί με προοπτική να κερδίζει ο διαχειριστής της ενεργειακής κοινότητας. Μάλιστα. Εδώ μας είπε ο Δήμαρχος το Άργος Οριστικό ότι διασύνδεσε τα πάντα και έμεινε με τη διασύνδεση ο άνθρωπος. Διότι στο τέλος του ζητάγαν και λεφτά για να δώσει το περισσευάμενο στη ΔΕΗ. Αντί το δωρεάν. Μάλιστα. Ο Σπύρος, υπάρχει μια μελέτη, λέει κύριε Κολοβέ, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και πειραματικά, που λέει ένα στρέμμα ζαχαρότευτλα δίνει ένα τόνο καύσιμο οικολογικό 500%, 3 τόνους πέλετ και 2 τόνους λίπασμα. Για ποια κρίση ενέργειας μιλάνε και ποια μόλυνση? Κρίση του πολιτισμού έχουμε και η προστασία της ολιγαρχίας των αγώνων δρόμου προς τον πάτο. Αυτό συμβαίνει στην πράξη, λέει. Θα συμφωνήσω απολύτως, διότι σήμερα ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ μείωση της παραγωγής και πετρελαίου και αυτομάτως η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε 5%. Και αμέσως θα το δούμε αυτό και στις αντλίες στα βενζινάδικα. Καλά, εδώ έχει μια σταθερά η αντλία στα βενζινάδικα. Δεν κατεβαίνει ποτέ. Το ξέρετε. Ναι. Όταν είναι να ανέβει, ανέβαινε. Δεν είναι μόνο η αντλία στα βενζινάδικα που δεν κατεβαίνει ποτέ. Είναι και οι τιμές των τροφίμων που υποτίθεται ότι είχαν ακριβήνει τα τρόφιμα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αλλά ενεργειακή κρίση δεν είχαμε πια το 2023 και οι τιμές παρέμειναν ψηλά και συνέχισαν και να ανεβαίνουν. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Δεν ξέρω αν είχατε υπόψη σας πόσο ήταν η τιμή του καφέ στο ράφι στα σούπερ μάρκετ. Πρόσφατα υπήρχε και η καινούργια αύξηση στην τιμή του καφέ στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ναι, χωρίς ενεργειακή κρίση. Καλά το επισημαίνετε. Ναι. Το διατάφτα λοιπόν, κύριε Κολοβέ, για σας είναι ότι εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πολιτικό θέμα, λέτε. Είναι θέμα Βεβαίως. Αποφάσεων πολιτικής τελικά. Βεβαίως. Το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ που έχουμε οδηγηθεί από μια συγκεκριμένη πολιτική, την πολιτική την οποία στάζονται περιέργως όλες οι δυτικές κυβερνήσεις συντονισμένα, την πολιτική της δίθεν κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση είναι πολιτικό κατασκεύασμα, δεν είναι επιστημονικό και οι ιστορίες περί κλιματικής αλλαγής στοχεύουν στο να βρεθεί ένα κοινό αφήγημα το οποίο να επηρεάζει τους πάντες. Προσπαθούν λοιπόν να μας πείσουν ότι ζούμε σε έναν πλανήτη με αιώνια λιακάδα και όταν βρέχει ή όταν χιονίζει αυτό είναι κλιματική κρίση. Έχουν καταργήσει και τις εποχές. Ζούμε σε εποχές πολιτικών απατεώνων, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την άκρος κατατοπιστική συζήτηση και σήμερα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, γεια σας.